βγαίνουμε εκτός περιφέρειας Κρήτης, ταξιδεύουμε στην υπόλοιπη χώρα και πάμε στην Ιθάκη. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Καραβία, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής στο Δήμο Ιθάκης. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω στην Κρήτη TV. Καλησπέρα και από την Ιθάκη, καλησπέρα από το νησί του Οδυσσέα. Σας καλησπερίζουμε και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Η κίνηση, η εφετινή τουριστική κίνηση στο νησί του Οδυσσέα, πώς εξελίσσεται? Εξελίσσεται, η κίνηση εξελίσσεται στο Μαλά, είναι βελτιωμένη σε σχέση με πέρσι. Μπορώ να πω ότι και οι μαγαζάτορες και οι ξενοδόχοι και οι διαχειριστές καταλυμάτων στο νησί είναι ευχαριστημένοι. Προσμένουμε βεβαίως να ανοίξει και η αγορά του εξωτερικού, αλλά οι κρατήσεις όσο αφορά από Ελλάδα είμαστε αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι. Κάθε χρόνο ποιοι στηρίζουν το τουριστικό προϊόν της Ιθάκης, ποιες αγορές, ποιοι προορισμοί, αν εξαιρέσουμε τον εσωτερικό τουρισμό που ξέρουμε κάθε χρόνο Έλληνες, χιλιάδες έρχονται στην περιοχή σας. Από το εξωτερικό τώρα. Από το εξωτερικό κατά βάση, κατεξοχήν η μεγάλη στήριξη έρχεται από την Αγγλία, από τη Μεγάλη Βρετανία. Σε όλα τα επτάνησα, το πλέον του 50% στηρίζονται στη Μεγάλη Βρετανία. Που σημαίνει είναι ότι το μεγάλο αυτό, πλήγμα. Ακριβώς αυτό το κενό το οποίο έχει δημιουργηθεί, έχει δημιουργήσει και πρόβλημα. Έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει μετριαστεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό από την κάλυψη από την εγχώρια αγορά και από άλλους προορισμούς που δεν τους περιμέναμε. Π.χ. έχουν εμφανιστεί με και το Ισραήλ, έχουν εμφανιστεί τα Βαλκάνια τώρα τελευταία, που δεν τα είχαμε εμείς τα επτάνησα. Έχουν εμφανιστεί Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, που τους είχαμε χάσει για καιρό. Βέβαια, ευελπιστούμε και ποντάρουμε ποτέ ακόμα και στο άνοιγμα της Αγγλίας. Στο άνοιγμα της Αγγλίας εκεί. Αναφορικά με την εμβολιαστική διαδικασία, πώς κυλούν τα πράγματα? Εδώ έχουμε πολύ ευχάριστα νέα σχετικά με την εμβολιαστική διαδικασία. Έχει κλείσει όλος ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού. Έφτασε το ικανοποιητικό ποσοστό του γενικού πληθυσμού στο 65% και στου πληθυσμού του οποίου ήταν να εμβολιαστεί, δηλαδή 18 άνω, φτάσαμε το περίπου 79-80%. Α, μάλιστα. Για πείτε μας τώρα, σε ποιο σημείο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Έχει λίγο αεράκι. Έχει λίγο αεράκι, ναι, προφανώς να αφήσει και τον ήχο. Μια χαρά ακούγεστε. Βρίσκομαι στη μία πλευρά του βασικού λιμανιού στο Βαφή, στην πρωτεύουσα του Βαφή. Στη μία μεριά στη γραφική γειτονιά που λέγεται Κάβος. Είμαστε στο κεντρικό λιμένα, στο τουριστικό λιμένα της Ιθάκης, το βασικό τουριστικό λιμένα της Ιθάκης. Πίσω στο λιμάνι αυτό που βλέπετε εδώ, το καλοκαίρι, έρχονται γύρω στα 250 με 300 ιστιοπλοϊκά και μέγα γιότ. Φιλοξενούμε κάθε χρόνο τον Αύγουστο κατά μέσο όρο. Ναι. Αλλά βρίσκομαι εδώ στην άκρη περίπου του λιμανιού, στη γραφική, στην... ας πούμε παραδοσιακή γειτονιά στον Κάβο, που ήταν κατεξοχήν γειτονιά ψαράδων, γειτονιά που αράζουν οι τόποι στις βάρκες τους, και παλιά υπήρχαν και ναυπηγεία που παρήγαγαν ξύλινες βάρκες και καΐκια. Μάλιστα, με τις καιρικές συνθήκες φυσάει λίγο, δεν ξέρω, ο καύσωνας σας έχει επηρεάσει? Ο καύσωνας επηρέασε αρκετά το νησί. Βέβαια, το καλό του νησιού στη Ιθάκη είναι όπου οπουδήποτε και να βρίσκεσαι, βρίσκεσαι κοντά στη θάλασσα. Οπότε έχει την ευκαιρία να δροσιστεί. Η αλήθεια είναι ότι φτάσανε ψηλά οι θερμοκρασίες, αλλά μπορώ να πω ότι τη βολέψαμε, την ξεφύγαμε. Είμαστε καλά. Μάλιστα. Κύριε Καραβία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σεζόν να έχετε στον όμορφο εκεί τόπο σας. Και μακάρι ο απολογισμός στο τέλος να έχει θετικό πρόσημο. Κοιτάξτε, το νησί τα τελευταία χρόνια έχει πάρει ανάπτυξη. Έχουμε μπει σε αισιόδοξη τροχιά. Και ιδιαίτερα με τον τουρισμό και τοπική παραγωγή. Κοιτάμε γενικώς, είναι μια μεγάλη κουβέντα να κάνουμε άλλη στιγμή, όχι αυτή βέβαια, τη στιγμή. Βέβαια. Είμαστε αισιόδοξοι. Πνέει άνεμο αισιοδοξία στο νησί. Να σας ευχαριστήσω. Τα χαιρετήματα στην αγαπητή Κρήτη. Την έχω επισκεφτεί 5 φορές. Για την πρώτη ευκαιρία θα την επισκεφτώ. Βέβαια. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.